Είμαστε στο κανάλι του Decanoid, το έχουμε καταλάβει. Είμαστε παντού, όλο το προσωπικό του Λεστόριο TV. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία. Πώς πάει η ταινία, ποια ταινία, τα ακούω να ρωτάει το παιδί εκεί πίσω. Το The Carpenter το 2, που είναι πριν το 1, αλλά λέγεται 2. Τώρα θα έρθουν και άλλοι εδώ, μαγικά θα τους εμφανίσω την καρακλά. Πού είναι άλλος, ρε. Αυτό το βίντεο το τραβάμε 2 μέρες πριν την πρωτοχρονιά. Ανεβαίνει όμως μετά την πρωτοχρονιά, οπότε χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά! Πώς περάσατε τις ημέρες του Χριστουγέννου, ας πούμε. Εμείς πώς περάσαμε. Εμείς πώς περάσαμε τις ημέρες του Χριστουγέννου. Τρώγοντας ξενύχτια. Ποτά. Φαγητά. Πρωινοί καφέδες. Ένα βουλευτικό επεισόδιο. Θα κάνω ένα βίντεο γι' αυτό. Πρωινοί καφέδες. Είμαι παχυσαρκός. Ύπνο. Πολύ ύπνο. Θα θέλαμε να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά όλες τις ημέρες των Χριστουγέννων σχεδόν, τα μισά Χριστούγεννα τα περάσαμε γυρνώντας την ανερχόμενη ταινία. Έτσι, αυτή που είπε στην αρχή, το prequel του The Carpenter. Το 2. Έτσι θα λέγεται. Πώς θα είναι ο τίτλος. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο τίτλος. Αλήθεια, δεν τον έχω βγάλει ακόμα τον τίτλο. Το σίγουρο είναι ότι τα γυρίσματα έχουν τελειώσει εδώ και καιρό. Αφού αυτό το βίντεο θα ανέβει, ρε παιδί μου, μετά τη. Μιλάω μελλοντικά, καταλαβαίνεις το τι κάνω. Αφού αυτό το βίντεο έχει ανέβει μετά τον νέο χρόνο, τα γυρίσματα έχουν ήδη τελειώσει. Αλλά για μας ακόμα δεν έχουν τελειώσει τώρα. Λογικά θα τελειώσουν αύριο, τουλάχιστον το δικό μου. Αύριο λογικά θα τελειώσουν, 31 Δεκεμβρίου. Θα ανεβάσω και εγώ backstage και ο Βαγγέλης backstage. Το κανάλι του στην περιγραφή. Δεν θα το βάλω. Λες αν μπορούμε να δείξουμε τίποτα σε αυτό το βίντεο. Μέσα, σε αυτό το βλέπω. Ναι, μπράβο, κάποια. Να κάνουμε ένα sneak peek που λες και εσύ. Αυτό. Για μένα, σε αυτήν την ταινία, σχέση με την πρώτη, είμαι πιο σίγουρος πως. Είχα λίγο αμφιβολίες για την πρώτη, ξέρω πώς θα πάει, πώς θα είναι, αλλά τώρα ξέρω πώς θέλω να το κάνω πολύ. Σίγουρα βοηθάνε τα εξωτερικά γυρίσματα έξω, γιατί όταν τα κάνεις βράδυ, όπως την προηγούμενη ταινία και όλα αυτά, πρέπει να είσαι πολύ σωστός με το φωτισμό. Ναι. Για να πετύχεις τη σωστή εικόνα. Αλλά τώρα είναι πιο εύκολο. Ενώ όταν είσαι έξω, εντάξει, έχεις τον ήλιο να φωτίζει, οπότε... Οπότε εκεί που καθόμουν και προσπαθούσα να σκεφτώ κάποιο σενάριο για κάποια ταινία, λέω... Γιατί δεν σκέφτομαι κάτι για ένα prequel του The Carpenter, ας πούμε. Και αν σου πω ότι όλο αυτό το σενάριο, χωρίς υπερβολές, ναι. Την ημέρα που σου στείλα το μήνυμα και σου λέω... βρήκα σενάριο για το prequel, θυμάσαι? Ναι. Εκείνη τη μέρα, ακριβώς εκείνη τη μέρα το είχα σκεφτεί, μέσα σε ένα μισάωρο το είχα γράψει. Ναι. Ήτανε, δεν ξέρω, ήταν αυτή η φλασιά σαν να το έχεις, ξέρω εγώ, αποθηκευμένο στο μυαλό σου και ξαφνικά να ξεπετάχτηκε όλο το σενάριο, κάπως έτσι. Χρησιμοποίησες κάτι στο σενάριο που είχες σκεφτεί για άλλη ταινία παλιότερα, κάποια... Ναι. Ήταν τι. Αυτό που το... Ήταν το κλειδί της έμπνευσης, ας πούμε, που μου έδωσε το κίνητρο για να κινηθώ στα υπόλοιπα. Ναι. Περισσότερο ήθελα να κάνω το prequel, γιατί ήταν ένα-δύο σχόλια, ξέρω εγώ, στην προηγούμενη ταινία. Ναι, μπράβο, πως δεν είχε... Που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν δείξατε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πως τον έπιασε, πως τον εχμαλώτησε τον θύμα. Και εγώ πιστεύω πως κάποιος που βλέπει μόνο τη δεύτερη ταινία για αυτόν τον λόγο, πρέπει να δει και την πρώτη. Σα θεατή σε μένα. Πρώτο πιστεύω θα ήταν να δω αυτό τώρα, το καινούριο, ναι, και να δω μετά το άλλο. Ναι, αυτό. Βέβαια, μπορεί σε εικόνα. Και σαν κακό, δουλειά να είναι καλύτερο το πρώτο. Αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό τώρα, το prequel. Γιατί βελτιωνόμαστε κι εμείς. Να είναι καλύτερο και το άλλο να είναι, ξέρω εγώ, λίγο χειρότερο, ας πούμε. Αλλά θα έχει μια ροή μετά. Ναι. Λίγο. Τώρα θα πει ο Μπούμαν πώς του φάνηκαν τα γυρίσματα αυτά σε σχέση με τα προηγούμενα. Πρόσεχε τι θα πεις. Στα προηγούμενα δεν ήταν. Στα προηγούμενα πήγα, να πω την αλήθεια, για 2 λεπτά και έφυγα ξανά. Μόνο τόσο ήσουν. Ναι. Ήρθα για τη φωτογραφία λεπτά. Ήταν. Δεν είχε συμμετάσχει στην προηγούμενη. Αυτή η ταινία έχει διαλόγους. Ναι, έχει διαλόγους, δεν είναι βουβή, είναι... Δεν είναι κάτι πραστικό που μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Θα μπουν αγγλικοί υπότιτλοι. Ναι, θα μπουν και αγγλικοί υπότιτλοι. Θα μπουν και σε αυτό το. Να κάνουμε ένα disclaimer λίγο. Πώς είναι. Όχι, γενικά ρε παιδί μου, για ένα disclaimer για την ταινία, ότι ίσως... Με τους διαλόγους και με αυτά, κανένα σε... Από αυτούς που παίζουν μέσα στην ταινία δεν έχει
πάει δραματική σχολή, ναι, ας πούμε, κάτι ούτε τέτοιο. Ούτε γενικά έχει ξανασχοληθεί κανένας με κάποια ταινία μικρού μήκους ή οτιδήποτε. Με χωρίς διαλόγους. Οπότε, οπότε λίγο ζητάμε και στις σχολικές παραστάσεις, να... Στο θέμα acting. Το έχω πει σε βίντεο αυτό. Πώς δεν με βάζω να κάνω το βράχο. Το έχω ξαναπεί. Στο θέμα acting λίγο και στο θέμα με τους διαλόγους να... Υπάρχει επίκειο. Επίκειο, ναι. Δεν είναι σαν την προηγούμενη. Που ήταν horror. Που ήταν horror, slaughter, ξέρω εγώ. Ναι. Και τέτοια. Που είχαμε μερικά πράγματα, ας πούμε, όπως το κόψιμο με το δάχτυλο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλήθεια. Πολλοί όσοι ήμουν μαζί την ώρα που βλέπανε την ταινία, σε εκείνο το σημείο με το δάχτυλο, κάναν ξέρω. Αλήθεια. Έτσι. Αλλά αυτή η ταινία σίγουρα είναι ατμοσφαιρική φάση. Είναι ατμοσφαιρικό, ναι. Ατμοσφαιρικό... Δεν είναι horror, πιστεύω, είναι thriller. Για θρύλε, ναι. Γιατί λίγο τα horror και thriller είναι λίγο παρεξηγημένα. Νομίζω ότι είναι τα ίδια μερικοί horror thriller. Η μουσική αυτή τη ταινία, γενικά τα soundtracks και όλα αυτά που θα παίζουν από πίσω, θα τα γράψω εγώ. Θα κάνω δηλαδή την προσπάθεια να τα γράψω. Βασικά έχω ήδη γράψει ένα μικρό δείγμα. Θα το βάλω λίγο να ακουστεί τώρα, ας πούμε. Να, πιστεύω να... κάπως έτσι πιστεύω να είναι η μουσική περίπου. Όχι σε όλα τα κομμάτια εννοείται. Θα πηγαίνει λίγο με το κλίμα της σκηνής η μουσική. Σωστά. Με το κλίμα της σκηνής, ναι. Υπάρχει μια πίεση σε αυτή την ταινία, στον χρόνο. Γιατί ξεκινάμε στις διακοπές των Χριστουγέννων. Ναι. Και έχουμε περιορισμένες μέρες. Γενικά και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων εμείς κάναμε γυρίσματα. Ναι. Δεν θυμάμαι αν την ημέρα των Χριστουγέννων κάναμε, αλλά δεν νομίζω. 26 ξεκινήσαμε. Μα θα κάνουμε και Δευτέρα και Τρίτη την πρωτοχρονιά. 26 Δεκεμβρίου κάναμε γυρίσματα δεύτερη μέρα του Χριστουγέννου. Και κάναμε και. Όχι, κάνε, θα βγω. Κάναμε και μας καλά. Θα βγούμε όλοι. Οπότε και αύριο παραμονή πρωτοχρονιά. Κάνουμε γυρίσματα όλη βασικά, μέρα. Εγώ μόλις ξεκινήσω. Αύριο έχουμε όλη μέρα. Βασικά θα κάνετε. Παραμονή πρωτοχρονιά. Ναι, για να τελειώσει. Έχουμε από το πρωί τη λήψη στο Βενζινάδικο. Ναι. Που... Και τις άλλες λήψεις στο σπίτι. Θέλω να πιστεύω πως θα βγουν κάπως γρήγορα οι λήψεις στο Βενζινάδικο. Κάπως σωστά, ναι, γρήγορα, ναι, ναι. Πως δεν είναι πολύ μεγάλο κείμενο. Είναι λίγο κουραστικό, είναι και στο μυαλό και σωματικά, αλλά ρε φίλε. Είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ. Αυτό. Καταλάβεις, εγώ το γουστάρω πάρα πολύ. Άπειρα και πραγματικά ήθελα να ξυπνάω το πρωί για να πάμε. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω οι υπόλοιποι πώς το βλέπανε. Και αλλά λογικά και για να ήταν, αλλά, τη μέρα. Αλλά λογικά για να ήσασταν εκεί, ρε παιδί μου, λογικά το γουστάρουν. Τι κάναμε. Εγώ νιώθω πως και τα άλλα παιδιά να γουστάρουν. Γιατί ας πούμε, η Ελένη άρρωστη τη έκανε μια μέρα. Την άλλη μέρα είχε πολύ, ήθελε πολύ να έρθει, έστειλε μήνυμα από ό,τι θα έχει ξεκινήσει. Ήμασταν σε ένα πάρτι μαζί και έφυγε από τις 12 για να ξυπνήσει να είναι νωρίς το γύρισμα. Αλλά δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αλλά εγώ κουράστηκα. Αλλά ήταν διαφορετική κούραση. Κάνεις κάτι δεν είναι κακιά η κούραση. Ναι, δεν είναι ότι το βαριέσαι και το κουράζεσαι. Είναι η κούραση που, οκ, okay, ναι, κουράστηκες, αλλά λες. Αξίζει. Σκέφτεσαι και το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, τι θα βγάλει. Και μετά από ένα σημείο, αφού έχεις επενδύσει λίγο χρόνο, θες να τελειώσει, να γίνει. Ναι, αυτό. Πώς δεν γίνεται να ξεκινήσεις κάτι και να το κάνεις. Όμως την αλήθεια να λέγεται ότι αν δεν το γούσταρε κάποιος. Και θα μπορούσε να το ξεκινήσει και να πει παιδιά, εγώ δεν μπορώ να έρθω, κατάλαβες. Αλλά αυτό, αυτοί που το κάνουν είναι losers. Άμα ξεκινάς κάτι δεν το τελειώνεις, άσχετο, δίνω motivation speak. Όλη η ταινία γυρίστηκε με Canon 700D. Και απλά είναι το χρησιμοποιημένο, θα γελάσει ο Βαγγέλης εδώ, το hack Magic Lantern για να μπορούμε να γράφουμε σε RAW 14-bit. Γιατί αυτή η κάμερα δεν γράφει κανονικά σε RAW. RAW 14-bit. Έχω βίντεο στο κανάλι, θα το έχω στην περιγραφή να δείτε τι είναι ακριβώς αυτό. Βάλτε στο info. Α, στο info, εδώ πάνω, ναι. Εκεί πάνω. Εκεί πάνω. Εκεί πάνω. Εδώ πάνω! Σίγουρα με το κανονικό βίντεο της Canon, το απλό δηλαδή, η εικόνα δεν θα έβγαινε όπως θα βγει τώρα. Ουσιαστικά τώρα. Το RAW, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν είναι δηλαδή κάποια κάμερα... σίνεμα και τέτοια. Σε επιτρέπει να κάνεις καλύτερο color correction. Το RAW. Ναι. Ναι. Άπειρα καλύτερο. Αυτό. Άπειρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή,
τα highlights που λέμε, το ό,τι καεί στο κανονικό βίντεο καεί και. Δεν μπορείς να το φέρεις πίσω. Στο RAW και στα 14 bit κιόλας, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, όταν καίγονται κάποια highlights, υπάρχει δυνατότητα να φέρεις πίσω. Καταλαβες. Ναι. Έχει αποθηκεύσει με τα data μέσα και μπορείς να φέρεις. Όπως και να σηκώσεις τις σκιές χωρίς να αποκτήσεις noise. Ναι, όσο θες. Υπάρχει ένα όριο. Εκτός αν έχεις πολύ ανεβασμένο το ISO. Ναι. Υπάρχει και ένα όριο βέβαια, αλλά μπορείς να το κάνεις. Πολύ παραπάνω από το κανονική μορφή. Ναι. Και τα πλάνα με τον drone είναι από ένα Mavic Pro. Έχουμε και κάποια από το Phantom, για να λέμε την αλήθεια. Ναι, ένα πλάνο είναι το Phantom μόνο. Το έχουμε χρησιμοποιήσει. Από το Phantom 3 Standard. Και ένα πλάνο είναι. Ο Δημήτρης κάθε φορά που βγάζει το Mavic μας λέει πως το Mavic είναι πιο βολικό από το Phantom. Μα είναι πιο βολικό. Δεν το ξέρω, δεν είναι αστείο να το λες. Πλάκα ένα βιντεάκι για εξοπλισμό πρέπει να κάνω ένα. Αλήθεια να κάνεις. Πώς γίνεται τις ταινίες. Ναι. Ένα βιντεάκι τη χρησιμοποιώ δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω πώς φαίνεται, πώς μπορεί να φανεί η ταινία στο θεατή. Εγώ ακόμα και στην πρώτη ταινία που ήταν πάλι καλή, αλλά ήταν ένα level πιο κάτω λογικά σε πολλά πράγματα. Ακόμα και στο editing φαντάζομαι, κάτι τα έχεις μάθει από τότε. Όλοι οι σόφοι την έχω δείξει, μου λέει πως είναι πολύ ωραία εικόνα. Το είναι το πρώτο πράγμα που θα πει. Πως σαν εικόνα είναι πολύ ωραίο. Ναι, δηλαδή αυτό που να σου πω, εγώ δεν το λέω τώρα απλά για να πω κάτι, απλά το λέω για να ίσως να περάσω και ένα μήνυμα, ας πούμε. Ναι, ότι δεν είναι ανάγκη να έχεις μια κάμερα. Red, δεν ξέρω, δεν λέω Άρη Αλέξα και τέτοια πράγματα. Αυτά. Ναι. Δεν τα έχει σχεδόν κανένα σε consumer και κάτι τέτοιο. Ή Blackmagic. Οτιδήποτε είναι, έχει το από πίσω το όνομα cinema. Μια πολύ ακριβή κάμερα. Για να κάνει cinematic plan. Δεν είναι ανάγκη να έχεις μια πολύ ακριβή κάμερα για να καταφέρεις να κάνεις ένα short film ή. Να καταφέρεις να έχεις μια εικόνα. Δηλαδή... Έχω δει short film με τη δικιά μου κάμερα που είναι μια mirrorless, δεν είναι καν DSLR. Ειλικρινά έχω δει στο YouTube. Με θα, το πω, θα το πω, θα κάνω ένα shout-out λίγο στο κανάλι. Δεν, είναι μεγάλο κανάλι, εννοείται. Αλλά για όσους δεν το ξέρουν, μπορείτε να πατήσετε Film Riot. Ναι. Έτσι, εκεί είναι άπειρα πράγματα που μπορείτε να βρείτε εκεί μέσα. Άπειρα πράγματα από αυτούς. Έχω δει να κάνουν short από iPhone. Ναι, αυτό, έχω δει και εγώ. Short από iPhone. Και πραγματικά είναι. Μπορείς να πεις δηλαδή ότι. Και έχω την εντύπωση πως το iPhone μπορείς να αγοράσεις ένα φθηνό stabilizer. Ναι. Που είναι πολύ φθηνό και κάνεις πολύ εύκολα τη δουλειά. Υπάρχουν και αυτοί. Και είναι πραγματικά με το iPhone. Καταλαβαίνεις βέβαια εντάξει την ανάλυση εικόνα ότι δεν είναι κάποια υπερκάμερα. Αλλά όμως τα πλάνα και όλα αυτά. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς. Άμα το γουστάρεις και λες ρε φίλε ότι να έχω μόνο το κινητό, μπορείς να το κάνεις. Πίστευα θα φάμε κρύο. Εγώ έφαγα κρύο. Εγώ πίστευα θα φάμε πιο πολύ κρύο. Όντως είχε κρύο σε μερικές στιγμές. Γιατί φυσούσε αέρας, γιατί ήμασταν σε σκιά. Αλλά πραγματικά πίστευα ότι θα φάμε πιο πολύ κρύο. Το ότι πηγαίναμε και πετυχαίναμε ήλιο. Το επιδιώξαμε λίγο, πετυχαίναμε τον καιρό. Αλλά πιστεύεις θα ήταν πιο καλά με τον καιρό. Πετυχαίναμε πιο πολύ το χώρο τέτοιο. Πιστεύω ότι με. Και ο μουντό καιρό γράφει καλά στην Ελλάδα. Μουντό καιρό πιστεύω θα είχε ένα παραπάνω. Θα ήταν και καλύτερα σε φάση. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα με το μουντό καιρό? Είναι το πρόβλημα ότι πρέπει να τον πετύχεις. Και να μην βρέξει. Να μην βρέξει. Να είναι όλο. Όλος ο ουρανός συννεφιά. Να μην έχει καπού. Να μην έχει δηλαδή σύννεφο ήλιο, σύννεφο ήλιο. Γιατί μετά χαλάει, σου χαλάει. Το ένα πλάνο πολλά είναι φωτεινό, πράγματα. Καλό. Ναι, είναι φωτεινό. Το white balance. Τι ήθελα να πω. Έχουμε τραβήξει άπειρα backstage. Είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη περισσότερα, γιατί με τις σκηνές δεν είχαμε κάποιον να κρατάει να είναι ο κάμεραμάν για το backstage. Αλλά είναι πάρα πολλά. Κάναμε πάρα πολλά ουσιαστικά, γι' αυτό έχουμε πολλά backstage. Ναι. Η ταινία, εγώ όπως το υπολογίζω, το κόβω για. Σε κανένα δίμηνο. Λες. Δηλαδή. Μπορεί να λέω και πολύ, 1,5 μήνα. Φεβρουάριο τέλειο. Φεβρουάριο. Ναι. Φεβρουάριο φάση. Φεβρουάριο. Δεν θέλω βιαστικές κινήσεις. Αυτό μπράβο, ναι. Εγώ κάνω ένα προσχέδιο τώρα. Ναι. Δηλαδή κάνω το μοντάζ της ταινίας, το μοντάζ της ταινίας, όλης της ταινίας, τα κόψε ράψε, σαν προσχέδιο. Την ξαναπερνάω μετά να δω πού θέλω να προσθέσω κάτι, πού θέλω να αφαιρέσω κάτι. Καταλαβες. Ναι. Το ξαναπερνάω δηλαδή μια δεύτερη φορά στο κόψε ράψε. Αφού τελειώσω με όλο το θέμα του... Κόψε ράψε, ας πούμε, σκηνές και αυτά. Μετά πρέπει να προχωρήσω, ας πούμε, στο sound design. Ναι. Να βάλουμε τους διαλόγους από το μικρόφωνο.
να φτιάξω τις εντάσεις. Το noise reduction, το equalizer. Να άμα χρειαστεί, δεν ξέρω, κάποιο dubbing από πάνω. Μετά sound effects. Σίγουρα χρειάζονται sound effects. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Δηλαδή ο ήχος είναι που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και θέλει να και βάση. Μετά, τέλος, μετά από τον ήχο είναι το color grading και το color correction και το color grading. Που θέλει, δηλαδή αυτό θα γίνει στο τέλος, ας πούμε. Να. Και δεν ξέρω, γιατί είχα πει ότι μπορεί να βάλω και κάτι visual μέσα, ας πούμε, στη στιγμή του σκιάχτρου, να φαίνεται να κάθεται ένα κοράκι σε πάνω στο σκιάχτρο. Θέλω να προσπαθήσω να το βάλω σαν visual αυτό το effect. Θα δω, αν το καταφέρω. Ωραία. Αλλά γενικά η δουλειά έχει δουλειά στο editing και σε αυτά έχει πιο πολύ δουλειά από τα γυρίσματα. Νομίζω είπαμε ότι ήταν να πούμε. Ναι, είπαμε ότι ήταν να πούμε, δηλαδή μην προχωράμε να λέμε κι άλλα, γιατί άμα αρχίσουμε και τα ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πολλά, σίγουρα θα πούμε και σπόλια για την ταινία, όπως για παράδειγμα ότι στο τέλος πέφτει. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην το κουράσουμε πάρα πολύ. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου δύο φορές. Να κάνετε subscribe στο κανάλι του καμία φορά. Δύο φορές. Γιατί δύο εννοώ. Τι είναι δύο, να κάνουν δύο ψεύτικα προφίλ για να σου κάνουν subscribe. Ναι, έχουν όλοι δύο ψεύτικα προφίλ για να βρίζουν και να κάνουν dislike. Εγώ αυτό κάνω. Βρίζω. Εσύ είσαι που κάνεις dislike στο κανάλι μου. Oh, you better watch out. You better not cry.